τραγουδήσει η Χριστίνα Παπά, αν θέλει. Εκεί είναι καλοκαίρι και η Χριστίνα Παπά έχει την ευκαιρία και τη χαρά, επειδή έχει συγγενείς, νομίζω μια πολύ αγαπημένη ξαδέλφη, να περνάει κάποιο χρόνο εκεί, κάθε χρόνο. Χριστίνακη, καλημέρα. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Τι κάνετε? Σε ζηλεύουμε, τι να κάνουμε. Και εμάς, αλλά να σου πω κάτι, παρακολουθώντας το Instagram σου, σου λείψαμε λίγο στη θεωρία, στην πράξη, περνάς φανταστικά. Περνάω, η αλήθεια είναι καλά, διότι εδώ το νιώθω σαν το σπίτι μου. Έχω την αγαπημένη μου ξαδέλφη τη Βικτόρια, που με έχει πριγκίπισσα εδώ και είναι λίγα αυτά που θα πω, και έχω και πολλούς καλούς φίλους. Οπότε είμαι σπίτι μου ουσιαστικά, δηλαδή έχω τα πάντα. Πες μας λίγο τι γίνεται στο Μαϊάμι από άποψη θερμοκρασίας, COVID, διάθεσης, αν η ζωή κινείται σε φυσιολογικούς ρυθμούς και πώς περνάς. Από COVID κόκκινη. Εγώ πρέπει να σας πω ότι 2 χρόνια που είμαι στη Μύκονο και στην Ελλάδα γενικά και στη Μύκονο, καταλαβαίνετε, δεν είχα κολλήσει και με το που ήρθα εδώ την 5η μέρα κόλλησα. Άρα πέρασες και κόβεις, οπότε θα έρθεις έτοιμη εδώ. Ναι, θα έρθω έτοιμη. Έμεινα 8 μέρες μέσα στο σπίτι. Έχει, αλλά το καλό εδώ, παιδιά, στο Μαϊάμι είναι, την πολιτεία, διότι κάθε state έχει το δικό του κυβερνήτη, ότι το έχει αφήσει ελεύθερο και η οικονομία έχει ανέβει στα ύψη. Όταν λέμε στα ύψη, στα ύψη. Όταν λες ελεύθερο, Χριστίνακη, αυτό πας όπου θέλεις, χωρίς μάσκα, δηλαδή τόσο ελεύθερο, τύπου κολλήστε όλοι και δεν έχει κάτι. Όποιος θέλει φοράει, όποιος θέλει δεν φοράει. Τώρα, αν θέλεις να πας στο νοσοκομείο, είναι υποχρεωτική η μάσκα για να μπεις μέσα. Αλλά όποιος θέλει φοράει, όποιος θέλει δεν φοράει. Δεν ξέρω αν είχατε παρακολουθήσει και stories 2-3 φορές που βγήκαμε όλο αυτό το μήνα. Ναι, γίνεται χαμός. Είναι κανονικά σαν να μην υπάρχει COVID εδώ. Πιστοποιητικά ζητάνε στα μαγαζιά για να καθίσεις? Τίποτα, τίποτα, πουθενά, τίποτα, τίποτα. Κολλήστε ελεύθερα. Να σου πω, εσύ ας πούμε... Για το Μαϊάμι ξαναλέω ότι η οικονομία έχει ανέβει στα ύψη σε σχέση με άλλα, με άλλες, με άλλες πολιτείες της Αμερικής. Έχει δίκιο, ναι, γιατί κάθε πολιτεία έχει τους δικούς της κανόνες. Δηλαδή όλη η Νέα Υόρκη, όλο το Λος Άντζελες, μεγάλες εταιρείες έχουν μεταφερθεί πάρα πολύ εδώ, έχουν αγοράσει όλες τις σπίτια. Σας λέω, η αγορά έχει πάει στα ύψη, είναι άλλο πράγμα. Επειδή η ξαδέλφη μου είναι δικηγόρος συμβολιογράφος και έχει και μια μεγάλη και μυστική νευρόκερ, οπότε ξέρεις, από όλες αυτές τις μέρες που είμαι μαζί της και τα ακούω, έχουν πάει όλα στα ύψη. Δηλαδή είναι άλλο πράγμα τώρα και δεν πλησιάζεται τίποτα εδώ. Ερώτηση. Εσύ που νόσησες πρώτον σιδερένια περαστικά, το πέρασες ελαφριά και πώς είναι εκεί η κατάσταση? Μπαίνεις σε καραντίνα, είσαι, ή είναι δική σου η ευθύνη? Δηλαδή αν κάποιος είναι ανεγκέφαλος, μπορεί με COVID να κυκλοφορήσει και να διασπείρει κανένας. Δηλαδή αν θες διασπείρεις και τον ιό. Αλλά λένε ότι, ναι, τώρα οι περισσότεροι που νομίζω ότι και πιστεύω ότι μπορεί και να μην το καταλαβαίνουν. Εγώ να καταλάβω ότι το κατάλαβα, επειδή έκανα τεστ για να ταξιδέψω σε άλλο μέρος και έτσι κατάλαβα ότι είμαι θετική. Βέβαια, μετά τις 3 μέρες έκανα ένα πυρετό για 1 μέρα και μετά ήταν κανονικά. Τότε είσαι υπεύθυνος άνθρωπος, τις 8 μέρες τις μένεις στο σπίτι. Εγώ την 8η βγήκα αρνητική και ξαναβγήκα. Αλλά πιστεύω ότι όλοι μας είναι πρώτα απ' όλα σέβεσαι τον εαυτό σου και μετά και τον συνάνθρωπό σου, γιατί στον άλλο δεν ξέρεις πώς θα είναι αυτός ο γιος που κανείς δεν ξέρει τι είναι. Και σωστά. Δεν θεωρώ σωστό για όλους να το κάνουμε αυτό. Το τι κάνεις αυτές τις φοβερές διακοπές μακριά από το γιο σου, πώς το έχει αντιμετωπίσει? Γιατί ξέρω ότι έχεις και τρομερή αδυναμία. Ο γιος μου σε λίγο εσύ σταματίνα μου θα γίνει γαμπρός, δηλαδή τη μαμά του δίκιο τώρα. Σωστό και αυτό. Ναι, ρε, αλλά... Εγώ, ναι, μεγάλος, έχει πάρει το δρόμο του, είναι, θα είναι σε λίγο, μπορώ να το δούμε, δεν ξέρω, και γαμπρό, οπότε... Κάτι ξέρεις εσύ για να το λες, κάτι ξέρεις. Όχι, λέω τα θέλω μου, του λέω Δημήτρη τώρα, θα τα προχωρήσω, γιατί ξέρετε, στη ζωή μου, στο πίσω μέρος του μυαλού μου, λόγω του ότι η οικογένειά μου είναι εδώ, ήθελα πάντα να έρθω να μείνω εδώ. Ναι. Οπότε, ξέρεις, τώρα νιώθω λίγο πιο ελεύθερη. Τώρα βέβαια σε αν... Έτσι λέω, θα δούμε. Γιατί όντως έχω δυναμία στο Δημήτρη. Πάντως, παιδιά, θα σας πω ένα πράγμα. Ναι. Ζούμε στην ωραιότερη χώρα του κόσμου. Αν λίγο που διαβάζω αυτή η κυβέρνηση κάνει αυτούς τους νόμους που προσπαθεί να κάνει, τα φορολογικά λίγο να μας κάνει νιώσουμε σιγουριά, θα ανέβουμε στα ύψη. Κοίτα, τα λες γιατί δεν ήσουν εδώ στα χιόνια. Έλατε. Να περάσει δύσκολα. Δεν ήμουν και στα χιόνια, γι' αυτό επειδή έμαθα. Έχουμε και μια ζωφερή πραγματικότητα και με κοινωνικά ζητήματα που συμβαίνουν και με πολλά εγκλήματα, αλλά εντάξει, δεν θέλω τώρα να εστιάσω. Ναι, δεν τα ξέρω, γιατί λίγο αρκετό καιρό και να μην ειλικρινείς. Εντάξει, στην Ελλάδα κυρίως τραγικές ειδήσεις παρακολουθείς το τελευταίο διάστημα. Καλά, δηλαδή... Παντού έχει τραγικές ειδήσεις. Ο καθένας όμως ζει τις τραγικές ειδήσεις του τόπου του. Δεν ζει τις τραγικές ειδήσεις. Καμιά βουτσιά κάνει, σε βλέπουμε και με ένα γουρουνάκι. Τι γίνεται? Μπαχάμα. Πήγα σε ένα νησί που είναι μόνο, μένουν μόνο 2 άνθρωποι.
και είναι τα νησί με τα γουρουνάκια. Και τα έχουν και ονόματα. Φωνάζει, ξέρω εγώ, Τσάρλι και γυρίζει το γουρουνάκι. Άκου. Ακούει το όνομά του το γουρουνάκι. Έχει τέτοια νοημοσύνη. Σα φυλάκι. Ναι, πες μας. Ακούει και στη θάλασσα. Να το γουρουνάκι. Να σου πω, η ξαδέλφη που είναι broker και συνάδελφο δικηγόρο, πολύ καλή όπω λε, πώ είναι το κόστο που είσαι εκεί. Δηλαδή, αν είσαι επιτυχημένο. Μπορείς να τα καταφέρεις, επειδή λες θες να πας να ζήσεις εκεί. Ακούστε, παιδιά, να σας πω κάτι. Ναι. Είναι αυτό που σας είπα, ότι μακάρι να μπορούσες εδώ, αν έτσι να κάνεις κάτι και δουλεύεις, το κάτι γίνεται τόσο κάτι, τόσο κάτι, δηλαδή σε βοηθάει το κράτος. Σε βοηθάει πάρα πολύ το κράτος. Να αναπτυχθείς. Γι' αυτό και όλοι, ξέρετε, πόσους Έλληνες έχω γνωρίσει εδώ και έχουν κάνει σε εισαγωγικά μικρές αυτοκρατορίες, δηλαδή... Καλή ώρα, ένας φίλος μου να πούμε κιόλας τι είναι εδώ και μπράβο του. Ένας φίλος μου, ο Γιάννης που έχει τα κρέμα. Δεν έχει κάνει πάρα πολύ μπράβο του γι' αυτό. Πού έχει? Ο Γιάννης ο Σωτηρόπουλος, ο φίλος μου εδώ στο Μαϊάμι. Τι παράδειγμα. Ναι, τι έχει κάνει πολλά μαγαζιά. Ήρθε, έκανε το πρώτο μαγαζί του. Δεύτερο, τρίτο. Μέσα σε διάστημα 8 ετών. Εστιατόρια λες. Εστιατόρια, λες. Ναι, ναι, είναι μπραντς, είναι πρωινό, έχει ναι, εστίαση. Τώρα έχει κάνει διάφορα πράγματα. Τέλεια, με ελληνικές γεύσεις. Και με ελληνικές γεύσεις, τύπου τυρόπιτα και δεν ξέρω εγώ τι. Ή αμερικάνικες μπέγκες. Τι θες την ρομαντζάδα σου. Να βάλει. Έχει και ελληνικό. Σε λίγο θα κάνω ένα Tokyo Joe και εγώ εδώ. Μπράβο. Αυτό είναι. Ελληνικά μαγαζιά έχει. Είπαμε πως τον φιλοξενήσουμε τον άνθρωπο. Μόνο πιτόγυρο. Μια παρακοπητούλα, τίποτα. Πολύ καλό είναι, γιατί... Χριστίνα έχει ελληνικά εστιατόρια, δηλαδή μπουγάτσα, ας πούμε. Πώς, μπουγάτσα με κρέμα, ναι, γιατί. Με αυτό θα ήταν πολύ ωραία ιδέα. Να είμαι ειλικρινής, τέτοιο μαγαζί δεν έχω δει, να είμαι ειλικρινής. Να είμαι ειλικρινής. Ξαμοληθείτε. Να σου πω, ισχύει... τους Έλληνες. Θα έρθω εγώ να κάνω ένα μπουγάτσα. Αυτό, να σου πω. Άσε το. Ισχύει ότι εκεί είναι όλες οι εντυπωσιακές γυναίκες του πλανήτη, δηλαδή ότι ο μέσος όρος ομορφιάς είναι πολύ πάνω. Είναι όλες μαυρισμένες, κουκλάρες. Ναι, είναι παιδιά, ξυπνάς το πρωί, διότι λόγω των ωραρίων. Ξυπνάω πάρα πολύ πρωί. Ξυπνάω 7 ώρα το πρωί εδώ. Τώρα ξενύχτησα για εσάς, εκτός αν έχω βγει εγώ κανένα βράδυ, θα κοιμηθώ 2 το πρωί. Max. Τώρα είναι 2 το πρωί στο Μαϊάμι. Δηλαδή, άντρες, γυναίκες, παιδιά είναι πανέμορφοι. Καλά, βέβαια είναι. Ωραία κορίτσια. Είναι και όλη η τρίτη ηλικία της Αμερικής επίσης εκεί. Να ξέρετε, ναι. Εκεί πάνε. Ναι, αυτό γιατί πριν από πολλά χρόνια το Μαϊάμι ήταν αυτό που λες ότι ερχόντουσαν όλοι εδώ για να συντοξιδιωτηθούν, γιατί έχει καλό καιρό. Πια έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα πράγματα. Δηλαδή, αφήγανε και έρθανε. Ναι, είναι όλα τα πάντα εδώ. Δηλαδή, μάλιστα. Έμεινε το θέρετρο, έφυγε το θέρετρο. Δηλαδή, να πείστε αυτό. Χριστινάκη, να σου πω κάτι. Νιώθω σαν να πήγα weekend στο Μαϊάμι. Δηλαδή, πέρασε πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Με ταξίδεψες λίγο. Να είσαι καλά. Πότε γυρνάς? Όποτε θέλετε, η Βικτόρια, η ξαδέρφη μου, είναι πολύ φιλόξενη. Θα σα φιλοξενήσω. Έλα, ρε Βικτόρια. Έχω ιδέα τελευταία εβδομάδα. Τελευταία εκπομπή. Θα σα περιμένουμε λοιπόν. Έχει πει 4 διαφορετικά. Η Βικτόρια είναι αυτή με λαχρινή στα πλάνα με το. Καπέλο. Είναι, η Βικτόρια. Είναι και κουκλάρα η Βικτόρια, καλέ. Είναι κουκλάρα η Άκη. Είπε, όλοι εκεί είναι κούκλοι. Το είπε. Λοιπόν, φιλιά, Χριστινιό. Καλημέρα. Περνάτε καλά. Πότε γυρνάς, καλέ. Γυρίζω την εβδομάδα με το καλό Παναγία. Εύχομαι να έχει καλό καιρό, με έχει φοβητσιά να μην τα αεροπλάνα. Όλα καλά, φιλιά. Να είστε καλά, γεια σας.